ορισμένα πράγματα είναι άχαστα ή να το πούμε αλλιώς σίγουρα. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε όπως θα περιμένατε. Ο αγώνας των εργατών, των παλικαριών στη Μαλαματίνα είναι αγώνας όλης της εργατικής τάξης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρει τεράστιες ευθύνες για το όργιο τρομοκρατίας και καταστολής. Είναι ντροπή η επίθεση στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, της ΠΟΕΠ και πρόεδρο του Σωματείου, Γιάννη Φραγκίδη, καθώς και σε άλλους εργαζόμενους. Δεν έτυχε. Το ίδιο έργο ζήσαμε πρόσφατα στην Κόσκο και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην απεργία το Απρίλιο. Σήμερα μάλιστα είδαμε και το εξής. Δυνάμεις καταστολής, ΜΑΤ, ασφαλίτες, έπιασαν δουλειά στο εργοστάσιο της Μαλαματίνα. Πέταξαν έξω τους εργάτες και κατέλαβαν το εργοστάσιο. Να ποιοι κλείνουν τα εργοστάσια. Απαιτούμε εδώ και τώρα να πάρθουν πίσω οι 15 απολύσεις, να γυρίσουν τη δουλειά οι συνάδελφοι, οι συναγωνιστές μας. Γιατί αυτός ο αγώνας δεν γίνεται από μια μειοψηφία, όπως λένε τα δελτία τύπου της εταιρείας. Η μειοψηφία είναι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας. Γι' αυτό και δεν μπορούν να λειτουργήσουν το εργοστάσιο. Γιατί? Γιατί είναι μια χούφτα παράσιτα. Αυτή είναι η τάξη τους. Σε τέτοιες μειοψηφίες το κράτος τα δίνει όλα. Όπως χάρισε και στη Μαλαματίνα για το κέρδος των επενδυτών πάνω από το 90% των χρεών της. Για τέτοιες μειοψηφίες φτιάχνουν διαχρονικά νόμους οι κυβερνήσεις για ελευθερία απολύσεων, αλλαγές συμβάσεων, για καταστολή των αγώνων των εργαζομένων. Για τους πολλούς, για την πλειοψηφία, για τους εργάτες δηλαδή, ΜΑΤ, απολύσεις, φτώχεια. Αυτά ζουν και οι συνάδελφοι στη Μαλαματίνα. Διαχρονικά μείωση μισθών πάνω από το 20%, απολύσεις για να αντικατασταθούν με φθηνότερους, υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας, ώστε ο καθένας να είναι μόνος του απέναντι στον εργοδότη. Από την καταστολή στη Μαλαματίνα και στα πανεπιστήμια και σε άλλους χώρους επί Νέας Δημοκρατίας, στις άβρες, στο ιδιώνυμο ενάντια στους πλησιριασμούς και στα ψεύτικα τα λόγια περί κατάργησης των ΜΑΤ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτό το κράτος έχει συνέχεια. Γι' αυτό και οι δικοί μας αγώνες έχουν συνέχεια, αλλά έχουν και κλιμάκωση. Το ξεκαθαρίζουμε. Φτάνει πια. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλι θα την σπάσει. Και από εδώ ρίχνουμε το σύνθημα της αντίστασης, ανασύνταξης, αντεπίθεσης. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη, της εργατιάς και των μεγάλων αγώνων. Από την πόλη της Φεντερασιών που έδειξε τη σημασία της οργάνωσης και ενότητας των εργαζομένων ανεξάρτητα χρώματος και θρησκείας. Από εδώ που στην Πρωτομαγιά του 1921 ο πλήτες που προορίζονταν για σφαγή στη Μικρά Ασία για χάρη της τότε μεγάλης ιδέας των επιχειρηματιών ενώθηκαν με εργάτες οργανώνοντας διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις ενάντια στην επιστράτευση. Από εδώ που το 1936 στην πόλη μας, σωματωμένο Μάη, όπου οι εργάτες έγραψαν λαμπρές σελίδες στην ιστορία της τάξης μας. Τέτοιοι αγώνες για τα δίκαια των πολλών εμπνέουν και δίνουν τροφή σε προτεργάτες της τέχνης και του πολιτισμού, όπως ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος που έγραψε τον Επιτάφιο και ο μεγάλος μας συνθέτης Μίκης Θοδωράκης που το μελοποίησε. Και από αυτό το βήμα, με αφορμή τον ένα χρόνο από το θάνατό του που έχουμε σαν αύριο, αποτείουμε φόρο τιμή στον Μίκη που με την τέχνη του υπηρέτησε το λαό μας, τραγούδησε για τους λαούς όλου του κόσμου, για τα βάσανα των εργατών και την ελπίδα. Στη Θεσσαλονίκη του 1999, τα χρόνια του πολέμου στην Ιουγκοσλαβία, που κάναμε πράξη
το ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Με τις μεγάλες αντιμπεριαλιστικές, αντιπολεμικές συγκεντρώσεις σε μια περίοδο που το πάμε έπαιρνε σάρκα και οστά. Εδώ που πριν ένα χρόνο σε μια αντίστοιχη σύσκεψη σωματείων δίναμε το σάλπισμα της αντίστασης απέναντι στο νόμο έκτρωμα Χατζηδάκη. Νόμος σε συνέχεια προηγούμενων που ανατρέπει βασικές μας κατακτήσεις. Αν δεν ήταν το πάμε, αυτός ο νόμος θα είχε περάσει χωρίς καμιά αντίδραση και είμαστε περήφανοι που σε αρκετούς χώρους έχει μείνει στα χαρτιά. Στο σήμερα, με τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στις 6 του Απρίλη και την κατάληξή της στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που έδειξε για ακόμα μια φορά ποιοι είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στους αγώνες που σήκωσαν τα σωματεία και άλλοι φορείς όλο το προηγούμενο διάστημα για να μην σηκώσουν οι φασίστες κεφάλι στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Από εδώ δηλαδή συνεχίζουμε, δίνουμε μήνυμα αντεπίθεσης. Γιατί, δεν πάει άλλο. Η ζωή μας δεν χωράει σε vouchers και pass. Οργάνωση και αγώνας για αυξήσεις τους μισθούς και ρεύμα καύσιμο φτηνό για το λαό. Η σημερινή μας σύσκεψη μας γεμίζει αισιοδοξία και κουράγιο, γιατί αποτελεί συνέχεια του Ιούλη του 22, τότε που πάνω από 500 σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, πάνω από 2.000 συνδικαλιστές από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στην πανελλαδική σύσκεψη του Πάμεσον Πειραιά, εκεί όπου εργάτες και εργάτριες από κάθε κλάδο, από κάθε χώρο δουλειάς συζήτησαν, αντάλλαξαν πείρα, με τις αποφάσεις τους μετέδωσαν το μήνυμα. Στην οργάνωση η δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα, όπλο μας η αλληλεγγύη. Είμαστε περήφανοι γιατί είναι μαζί μας σήμερα πάνω από 50 σωματεία, ανάμεσά τους και συνδικάτα που όλο το προηγούμενο διάστημα συζητήθηκαν σε κάθε χώρο δουλειάς, αποτέλεσαν παράδειγμα μαχητικότητας, έδωσαν σημαντική πείρα στους αγώνες συνολικά της εργατικής τάξης. Τέτοια συνδικάτα όπως της Μαλαματίνας, των οικοδόμων, που μετά από μεγάλη μάχη υπέγραψαν συλλογική σύμβαση με αυξήσεις στους μισθούς και δίνουν την πάλη για την εφαρμογή της. Τα λοιπάσματα καβάλας, που μετά και την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου που τους δικαιώνει, βγαίνει το εξής συμπέρασμα, ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να ακυρώσουν στην πράξη τα αντεργατικά εκτρώματα, αρκεί τα σωματεία τους να οργανώνονται ακόμα πιο αποτελεσματικά. Τα πετρέλαια καβάλας, που συνεχίζουν οι εργαζόμενοι με το σωματείο τους στον αγώνα ενάντια στις απολύσεις. Ο Βαρβαρέσος, που οι εργάτες δεν το βάζουν κάτω, διεκδικούν αυτά που δούλεψαν και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ενίσχυσαν παραπάνω το σωματείο τους στις πρόσφατες εκλογές, στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του. Συνάδελφοι από τον ΟΣΕ, που οι εργαζόμενοι δεν δέχτηκαν να μεταφέρουν πολεμικό υλικό στην Ουκρανία, εκφράζοντας με το καλύτερο τρόπο τη ταξική, διεθνιστική αλληλεγγύη. Είμαστε περήφανοι που στη σημερινή μας σύσκεψη είναι μαζί μας ο συνάδελφος συναγωνιστής Αλή Ριζά από τη γειτονική Τουρκία, μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου της ΞΟ. Γιατί οι εργάτες μεταξύ τους δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, αλλά τους ενώνουν πολλά. Τους ενώνει ότι αυτοί παράγουν όλο τον πλούτο. Τους ενώνει η αγωνία για το μέλλον τους. Τους ενώνει ότι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τα πράγματα. Από εδώ δίνουμε το στίγμα της Διεθνής Μέρας Δράσης των Συνδικάτων για την Ειρήνη που οργανώνει σήμερα σε όλο τον κόσμο η ΞΟ. Γιατί σήμερα έχουμε τη μαύρη επέτειο έναρξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας στη Πολωνία, πόλεμος που για τα φέτη το φαΐ βύθισε στον πόνο, τον θάνατο, την δυστυχία εκατομμύρια εργάτες και τις οικογένειές τους. Γι' αυτό τα συνδικάτα είναι κρίσιμο να μπουν μπροστά στον αγώνα και να διεκδικήσουν.
Όχι άλλο αίμα εργατών για τους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων. Στόπ στα εμπάργο και τις κυρώσεων υπεριαλιστών. Αγωνιζόμαστε για ειρήνη των λαών, αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, το φετινό συλλαλητήριο της ΔΕΘ είναι κρίσιμο για τη συνέχεια και την κλιμάκωση των αγώνων μας. Πολλοί λένε για τον χειμώνα που έρχεται για τον λαό. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Μισθή ψίχουλα, εργασιακές σχέσεις λάστιχο, ακρίβεια με τον πληθωρισμό πάνω από το 11%. Με τη φορολογία του λαού να έχει χτυπήσει κόκκινο, αφού το κράτος από εμάς αρμέγει το 95% των φόρων για να δίνει το καρβέλι στους μονοπωλιακούς ομίλους και σε εμάς να επιστρέφει κάποια ψίχουλα. Την ενεργειακή φτώχεια με ανατιμήσεις και με ρεκόρ στη τιμή του φυσικού αερίου. Τα πανάκριβα ενίκια με τους φοιτητές να ψάχνουν σπίτι με τα κιάλια και τις λαϊκές οικογένειες να είναι μπροστά σε πλησιριασμούς και εξώσεις όπως οι Σικές, στη Καλαμαριά, στην Τούμπα, σε όλη την Ελλάδα. Την πανδημία και τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, όπως στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που για δύο μέρες το 2022 τι δεν είχε. Δεν είχε νερό. Αυτό δεν είχε. Τη νέα σχολική χρονιά που θα χρυσοπληρώσει η λαϊκή οικογένεια για φροντιστήρια και όλα αυτά μέσα σε σχολιά απροστάτευτα που η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο για τον κορονοϊό. Όλα αυτά τη στιγμή που ρέει το χρήμα για τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο της Ουκρανίας. 6,5 δις μόνο το 2021 για ανατοϊκές δαπάνες που βέβαια δεν έχουν σχέση με την ασφάλεια του λαού. Για πολεμικά αεροσκάφη και φρεγάτες. Για το ΝΑΤΟ δίνουν πολλά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο τη στιγμή που για το λαό κλείνουν νοσοκομεία και σχολιά, κόβουν μισθούς, κόβουν συντάξεις. Παραχωρώντας υποδομές όπως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και το Τρίτο Σώμα Στρατού, μετατρέποντας και την πόλη μας, όπως βέβαια και όλη τη χώρα, σε πιθανό στόχο αντιπίνων σε συνθήκες γενίκευσης του πολέμου. Για κάποιους βέβαια, ο χειμώνας είναι καλοκαίρι. 133 από τις 145 εισηγμένες εταιρείες αύξησαν το κύκλο εργασιών τους κατά 25%. Στην ενέργεια, στον κλάδο της ενέργειας, τα ΕΛΠΕ είχαν αύξηση πωλήσεων κατά 63%, φτάνοντας σε ένα τρίμηνο, το ξαναλέμε, σε ένα τρίμηνο, τα 1,7 δις ευρώ. Η Motor Oil μέσα στο ίδιο διάστημα αύξηση τζίρου κατά 73%. Μεγάλα εργοστάσια μετάλλου, όπως και εδώ στην περιοχή μας, στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου και Κιλκής, αύξησαν κατά 40% τον κύκλο εργασιών τους. Κατασκευαστικοί όμιλοι με μεγάλη άνοδο στην κερδοφορία τους και η λίστα δεν έχει τελειωμό. Άρα δεν χάνουν όλοι και δεν περνάνε όλοι δύσκολα. Για αυτά που ζούμε υπάρχουν ένοχοι. Για την ενεργειακή φτώχεια υπάρχουν ένοχοι. Είναι η πολιτική της πράσινης καπιταλιστικής ανάπτυξης, αυτή είναι η αιτία που ο λαός βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στη μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια. Αυτή την πολιτική υλοποίησαν και υλοποιούν όλοι όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν. Προώθησαν να αλλάξει την απελευθέρωση της ενέργειας, το χρηματιστήριο ενέργειας, την απολιγνητοποίηση, προκρίνοντας τις πανάκριβες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να βρουν νέα πεδία κερδοφορίας οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Για τους μισθούς πείνας και εκεί υπάρχουν ένοχοι. Μαζί όλες οι κυβερνήσεις έβαλαν το χέρι τους ώστε ο κατώτατος μισθός να αποφασίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και όχι ως αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και όλο αυτό με αρχή την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και συνολικά την κατάσταση της οικονομίας. Από το 2011 τρεις κυβερνήσεις άλλαξαν και ο μέσος μεικτός μισθός από τα 1.409 ευρώ που ήταν το 2011 γκρεμίστηκε σήμερα
στα 1072. Μαζί όλες οι κυβερνήσεις διατήρησαν και επέκτηναν όλο το αντεργατικό πλαίσιο που αφήνει σχεδόν το 90% των εργαζομένων εκτός οποιασδήποτε συλλογική σύμβαση. Μαζί ρήμαξαν τον εργάσιμο χρόνο, όπως ο νόμος Χατζηδάκη επί Νέας Δημοκρατίας που απογείωσε τη διευθέτησή του, ή για την κυριακάτικη αργία εργασία που από τις 32 Κυριακές τον χρόνο σε μια σειρά περιοχές με τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, στο σήμερα που οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας λένε πως το θέμα των Κυριακών έχει ρυθμιστεί επαρκώς από την προηγούμενη κυβέρνηση. Θα μας απούν και μπορούν πάλι. Το Δεκέμβρη 3 Κυριακές θα δουλεύουν. Για το ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε πεδίο βολής φθηνό, υπάρχουν ένοχοι. Όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25, ΠΑΣΟΚ, χειροκροτούσαν στη Βουλή τους ναζιστές εγκληματίες του τάγματος Αζόφ. Μαζί συνεννούν στην εμπλοκή της χώρας μας στο πόλεμο παρά τους όποιους αστερίσκους. Μαζί παρουσιάζουν σαν στόχο ευημερίας και για τους εργαζόμενους τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας. Κανένας δεν πρέπει να πιστέψει στα ψέματα των κυβερνήσεων ότι οι νατοϊκές δαπάνες δηλαδή είναι για την ασφάλειά μας. Απόδειξη είναι ότι αέρα στα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας της αστικής τάξης δίνει πρώτα απ' όλα το ίδιο το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζει εθνικά σύνορα και που αναγνωρίζει την Τουρκία ως βασικό παίκτη της περιοχής και στρατηγικό εταίρο. Τώρα είναι η ώρα, δηλαδή, μετά από όλα αυτά, οι εργάτες ενωμένοι να απορρίψουν από προσανατολιστικά διλήμματα, να μην χάσουμε άλλο πολύτιμο χρόνο. Όλα αυτά τα χρόνια στη ΔΕΘ έχουμε ακούσει πολλά. Το 2019 ο Πρωθυπουργός έλεγε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, για ανάπτυξη για όλους. Το 2021 ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έλεγε για κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ και κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη. Τι έκαναν? Ψήφισαν το μισό νόμο στη Βουλή. Τώρα θα ακούσουμε περισσότερα από τα ξύλινα τα λόγια τα μεγάλα, λόγω και της προεκλογικής περίοδου. Όπως τα πανηγύρια της Νέας Δημοκρατίας περί τέλους της μεταμνημονιακής εποπτείας. Τα ίδια πανηγύρια άλλωστε τα ζήσαμε και το 2018 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν βγήκαμε τότε από τα μνημόνια και η χώρα επέστρεφε στην κανονικότητα. Βέβαια, την κανονικότητα αυτή τη ζούμε στο πετσί μας. Θα ακούσουμε πολλά από αυτά τα κόμματα και την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ για τη στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ώστε μαζί εργοδότες και εργαζόμενοι να ζήσουν καλύτερα, όπως μας λένε. Αυτό το δρόμο τον βιώνουν οι εργάτες στα μεταλλεία Χαλκιδικής. Από τη μια, οι τιμές των μετάλλων καταγράφουν ιστορικά υψηλά ρεκόρ. Ο χρυσός έφτασε δηλαδή, για παράδειγμα, τα 60.000 δολάρια το κιλό. Απ' την άλλη, μεταλλορύχοι βιώνουν εντατικοποίηση εργασίας, μείωση του εισοδήματός τους, μείωση με αύξηση, η αύξηση είναι 2%, δηλαδή δεν φτουράει για τίποτα, ενώ οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στο έργο δουλεύουν χωρίς συλλογική σύμβαση. Αυτή είναι η ανάπτυξη για όλο τον κλάδο του τουρισμού. Ρεκόρ κερδών που βασίζονται στην απλόχερη κρατική στήριξη για να κάνουν ανακαινήσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές, τα μεγάλα ξενοδοχεία. Με ζεστό χρήμα, όπως πέρσι το 2022, που δόθηκαν πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ στους πολύπαθους, στους καημένους μεγαλοξενοδόχους. Στον άλλο πόλο, αυτό των εργαζομένων του κλάδου, των 14 εργασιακών σχέσεων, των μισθών που είναι μικρότεροι και από αυτούς πριν 10 χρόνια, αποτυπώνεται το λεγόμενο τουριστικό θαύμα. Για αυτή την ανάπτυξη, όπως μας λένε, ξεπουλάνε και σημαντικές υποδομές, όπως πρόσφατα, χθες, τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Η εξυγίανση τους προβλέπει τη γνωστή συνταγή απολύσεις, αλλαγές εργασιακών σχέσεων, διαγραφή χρεών και πλήθος προνομίων, ώστε να μπορεί ο καημένος ο επενδυτής να βγάλει το κατητής του. Τόσο πολύ διαφωνούν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, που χθες μαζί, χέρι-χέρι, ψήφισαν από κοινού αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα.
Αυτά προϋποθέτουν η ανάπτυξή τους. Φθηνότερους εργάτες για να πλουτίζουν οι λίγοι. Γι' αυτό και δεν χωράει καμιά καθυστέρηση στην οργάνωση της πάλης μας. Γιατί η ζωή μας δεν χωράει σε ψίχουλα σαν αυτά που έρχεται να δώσει ο Πρωθυπουργός με βάση τις λεγόμενες αντοχές της οικονομίας. Που σημαίνει με βάση το να μην χάσουν ευρώ από τα κέρδη στους καπιταλιστές. Όλοι θυμόμαστε το συγκλονιστικό, το απίστευτο περσινό μέτρο ανακούφισης των 50 GB για την ανακούφιση της νεολαίας. Η φημολογούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού στα 7,51, όπως λένε, από το 2023, τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει να φτάσει ο μισθός στα επίπεδα του 10, ενώ οι τιμές σε όλα τα άλλα έχουν πάει στα ουράνια. Αντίστοιχα, και το λεγόμενο στεγαστικό πρόγραμμα που φημολογείται ότι θα ανακοινώσουν για νέα ζευγάρια είναι στην ουσία επιδότηση σε κατασκευαστικούς ομίλους. Καμιά αναμονή ότι μια κυβερνητική εναλλαγή σε αυτά τα πλαίσια θα δώσει λύση στα προβλήματά μας. Δοκιμάσαμε άλλωστε κάθε είδους. Αυτοδύναμες κεντροδεξιές, κεντροαριστερές, δίθεν αριστερές, εθνικής ενότητας, με 2 και 3 κόμματα, τεχνοκρατών. Τα αποτελέσματα γνωστά. Τότε μας έλεγαν έχουμε κρίση. Τώρα το τροπάρι αλλάζει, λέγοντας ότι έχουμε έκτακτες συνθήκες. Όλα αυτά ώστε να μπει πάγος στις διεκδικήσεις. Όσες φορές ο λαός πόνταρε στο μικρότερο κακό, τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Απογοήτευση, μυρολατρεία, αναμονή, τα βιώνουμε σήμερα. Καμιά ελπίδα από χρεοκοπημένες δυνάμεις στο εργατικό κίνημα. Όπως οι ηγεσίες σε ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ έλεγε πέρσι ήτανε μπροστά στη ΔΕΘ για ετήσιο μνημόσυνο και ακτιβισμούς. Αυτά έλεγε ότι είναι κινητοποίηση. Τα προηγούμενα χρόνια, τα 2 αν θυμάμαι καλά, δεν έκαναν ούτε συλλαλητήριο. Με ποια δικαιολογία? Με τη δικαιολογία της πανδημίας. Αυτοί τώρα θα οργανώσουν τον αγώνα? Πάει πολύ να θεωρεί ότι κρατάει ψηλά τη σημαία των διεκδικήσεων τη στιγμή που καλλιεργεί σταθερά τον συμβιβασμό και την υπονόμευση των εργατικών λαϊκών αγώνων. Σπέρνοντας την αυταπάτη ότι μπορεί να διαπραγματευτεί ως ισότιμο μέλος με βιομηχάνους και μεγαλοξενοδόχους. Οι εργαζόμενοι να τους κάνουν πέρα, όπως το κάνουν ακόμα πιο συστηματικά, από το Γενάρη του 2017, που έχουν γίνει 9 πολύ μεγάλες, πανελλαδικές, πανεργατικές απεργίες χωρίς τη συμμετοχή της ηγεσίας της ΓΕΣΕ. Γι' αυτό λέμε, τώρα είναι η ώρα να μπουν οι διεκδικήσεις και οι ανάγκες μας στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι το νέο, αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Οι εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει πείρα που αποδεικνύει ότι όταν δεν το βάζουν κάτω, όταν οργανώνονται, όταν γίνονται μια γροθιά, όταν διεκδικούν από την εργοδοσία, τότε γεννιέται και η ελπίδα. Παίρνουν ανάσες, κερδίζουν χρόνο, ώστε από καλύτερες θέσεις να αντιπαλέψουν αρνητικές εξελίξεις και να ανοίξουν και το δρόμο για να ζήσουν όπως μας πρέπει τον 21ο αιώνα. Οι εργαζόμενοι στα λοιπάσματα και πετρέλαια Καβάλας, στην Κόσκο, στους οικοδόμους, στη Λάρκο, στην Ιφούτ, στη Μαλαματίνα, σε τουρισμό και εστίαση όπως στη Σαντορίνη, όπου υπέγραψαν συλλογική σύμβαση, τι κοινό είχαν? Δεν έκατσαν στα αυγά τους, δεν δέχτηκαν σαν γραφτό τις απολύσεις, την απληρωσιά, τη χειροτέρευση των όρων ζωής. Δεν περίμεναν κάποιον σωτήρα να τους λύσει τα προβλήματά τους, αλλά πίστεψαν στη δύναμη των εργαζομένων, στην οργάνωση, στα σωματεία, στην αλληλεγγύη. Δεν κρατούσαν στάση αναμονής στις εξελίξεις, δεν ανέβαλαν την πάλη τους, περιμένοντας κυβερνητικές εναλλαγές, αλλά άμεσα, χωρίς να χαθεί χρόνος, οργάνωσαν τον αγώνα τους για τα δίκια τους. Δεν έσκυψαν το κεφάλι στο τι είναι νόμιμο και τι όχι, αλλά με τη δράση τους έκαναν κουρελόχαρτο αντεργατικούς νόμους και σχεδιασμούς, όπως για το σάρωμα συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων, για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Για να αντιμετωπίσουμε αυτά που έρχονται, για να βάλουμε φρένο στο δύσκολο χειμώνα που μας ετοιμάζουν, για να κάνουμε αφόρητο τον χειμώνα αυτών που μας ρημάζουν τη ζωή,
για να μπορέσουμε να ανασάνουμε, για να βγει η εργατική τάξη στην αντεπίθεση, τώρα, σήμερα, χρειάζεται ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που θα αγωνίζεται ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Θα διεκδικεί σύγχρονους όρους εργασίας με σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, με αυξήσεις μισθούς και στις συντάξεις, με διεύρυνση των κοινωνικών παροχών για μείωση του εργάσιμου χρόνου. Αίτημα που είναι υπερώριμο. Γιατί εμείς παράγουμε όλο τον πλούτο, γιατί χωρίς τους εργάτες γρανάζι δεν γυρνά. Με συνδικαλιστικές οργανώσεις που θα ενώνουν τους εργαζόμενους. Θα υπερασπίζονται τις ζωντανές διαδικασίες με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων. Σωματεία ανοιχτά, δημοκρατικά, πόλος έλξης για τα νέα παιδιά, για τους νέους εργαζόμενους. Κίνημα αντεπίθεσης και όχι τοπάθειας και συμβιβασμού. Συνδικαλιστικές οργανώσεις ανεξάρτητες από τις δαγκάνες της εργοδοσίας και των κυβερνησιών της. Με ανοιχτό μέτωπο απέναντί τους, μακριά από τον γραφειοκρατισμό. Κίνημα που θα πηγαίνει τον αγώνα ένα βήμα παραπέρα, προτάσσοντας συνολικά αιτήματα που να καλύπτουν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν με βάση την επιστήμη και την τεχνολογία. Κίνημα που θα βρίσκεται πλάι στις γης, τους κολλασμένους και κατατρεγμένους, με γνήσια διεθνιστική αλληλεγγύη, κόντρα στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Αυτό φοβάται η εργοδοσία, το κράτος και οι κυβερνήσεις. Οι εικόνες από πολλές χώρες, όπως πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις μεγάλες απεργίες σε διάφορους κλάδους, δείχνουν πως το καζάνι βράζει. Αυτοί οι αγώνες είναι κάτι το ελπιδοφόρο. Δείχνουν ότι η εργατική τάξη δεν είπε την τελευταία της λέξη και ότι ο λαός θα γράψει τη δική του ιστορία, τις δικές του εξελίξεις. Αυτό το ξέρουν καλά. Γι' αυτό και βάζουν πρόσθετα εμπόδια στην οργάνωση και τους αγώνες της εργατικής τάξης. Γι' αυτό έχουν στήσει ένα πυκνό δίκτυο παρακολουθήσεων με τις πλάτες όλων των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να προλάβουν όσο μπορούν το λαϊκό ποτάμι. Γι' αυτό στοχοποιούν τη δράση των συνδικάτων, φακελώνουν συνδικαλιστές και σωματεία. Τις λαϊκές ελευθερίες μόνο τα συνδικάτα μπορούν να τις περιφρουρήσουν. Όπως έδειξαν και οι μεγάλες ιστορικές κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ στην Πρωτομαγιά του 2020 και στο Πολυτεχνείο πέρσι, που η κυβέρνηση με πρόσχημα την πανδημία ήθελε να μην γίνουν. Δεν τους πέρασε και δεν θα τους περάσει. Καλούμε όλα τα σωματεία, συνδικαλιστές, εργαζόμενους, όλο το λαό μπροστά στη ΔΕΘ να δυναμώσει ο διεκδικητικός αγώνας. Γιατί δεν τα βγάζουμε πέρα. Να δυναμώσει ο διεκδικητικός αγώνας για αυτούς τους μισθούς, συντάξεις, πάνω από το ύψος του πληθωρισμού, γιατί κάλυψε όλο το σύγχρονο αναγκών μας. Για γενναία μείωση τιμών σε βασικά είδη, ρεύμα, θέρμανση, καύσιμα, διαγραφή χρεών. Κανένα εργατικό λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, τρόφιμα. Γιατί σήμερα δεν μπορούμε να παρακολουθούμε με ουδετερότητα τα πολεμικά σφαγεία που δυναμώνουν στην Ουκρανία. Ούτε να παίρνουμε θέση με τον έναν ή τον άλλο ληστή συναπάγη του πλούτου των λαών. Γιατί δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως τετελεσμένο γεγονός την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και της απεργίας. Να παρακολουθούμε αντεργατικές ανατροπές, να διαδέχονται η μία την άλλη. Να βλέπουμε τα εργατικά δικαιώματά μας να συρρυκνώνονται. Γιατί είναι ανάγκη σήμερα να δυναμώσει ο αγώνας στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, να δυναμώσει η αντεπίθεση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, να ριζώσει η οργανωμένη εργατική απάντηση παντού μπροστά στα προβλήματα που έχουμε και θεριεύουν. Στην προσπάθεια που κάνουν να παρουσιάσουν ότι τίποτα δεν αλλάζει. Στο κλίμα αναμονής που καλλιεργούν, εμείς λέμε ότι υπάρχει λύση. Οργάνωση αγώνας αντεπίθεση. Το ΠΑΜΕ οργανώνει νέους, πιο μαζικούς και μαχητικούς αγώνες, γι' αυτό και είναι καρφί στο μάτι εργοδοσίας και κυβερνήσεων. Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να πυκνώσουν παντού τις αισίες αντίστασης και αντεπίθεσης, ώστε να κλιμακώσουμε την πάλη μας με απεργιακή απάντηση μέσα στον Οκτώβρη.
Γιατί μόνο αυτός ο δρόμος διασφαλίζει τα δικαιώματά μας. Γιατί χωρίς εμάς τίποτα δεν κινείται και έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Όλοι μαζί στις 10 του μήνα στην πλατεία Χάνθ, στο μεγάλο συλλαλητήριο.